Αναμένουμε λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον την επιστημονική εργασία του Πατρός Γεωργίου Μεταλλινού να μας βοηθήσει στην εξερεύνηση αυτής της σημαντικής διάστασης του 21. Ευχαριστούμε θερμώς τη Δημόσια Βιβλιοθήκη για τη συνέχιση της συνεργασίας μας, τον πρόεδρό της, τον κύριο Μάριο Πούλο και το προσωπικό της, καθώς επίσης και τον κύριο Σαβανή, μιας και είναι ο πρωτεργάτης αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, άνδρες και γυναίκες, αγαπητοί σπουδαστές, φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Δημοτική Κοινότητα Άνω Κορακιάνας και τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Σπύρο Σαβανή, παιδικό μου φίλο και συμμαθητή στο Δημοτικό Σχολείο, γιατί τηρούμε αυτή τη φιλία, όπως επίσης και τον κύριο Μάμπιλα για τα καλά του λόγια, αλλά και για το ότι συνδιοργανώνουν αυτή τη συνάντηση. Επίσης να ευχαριστήσω την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Κερκύρας, τον πρόεδρο κύριο Πούλο, τον κύριο Διευθυντή, κύριο Κεφαλονίτη, αλλά και όλους εσάς που μου κάνετε την τιμή να είστε εδώ. Κάποιες κριτικές σκέψεις θα καταθέσω βασιζόμενος στις πηγές. Ιστορία χωρίς πηγές, στοχαστική ιστορία, θυμίζει αυτό που μαθαίναμε εμείς στο παλαιό γυμνάσιο, ίσως το κάνετε και τώρα, είναι ο υποθετικός λόγος δευτέρου είδους, το μη πραγματικό. Φως ήμι ήχομεν, όμοι τυφλής ανήμεν. Η θεολογία των Αγίων Πατέρων είναι κατεξοχήν θετική και πρακτική. Ξεκινάει με τον συλλογισμό του πραγματικού. Ή εισή θεή, εισή και βομή. Τελείωσε. Η σάρκωση του Ιησού Χριστού είναι η σύνδεση του ουρανού, ας μιλήσω θεολογικά, με τη γη. Σημασία έχει ότι και αυτός που δεν είναι ορθόδοξος, χριστιανός ή δεν πιστεύει, δεν μπορεί, δεν πρέπει να αγνοεί τον ρεαλιστικό αυτό χαρακτήρα της πατερικής παραδόσεως. Αυτά που θα πω πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν ως πρόκληση στις συνειδήσεις μας. Είμαστε άλλωστε συνεργάτες, συνερευνητές και αυτό βαρύνει περισσότερο. Από χρόνια δουλεύω αυτό το θέμα, έχω συγκεντρώσει ένα τεράστιο υλικό και ασφαλώς θα δημιουργηθούν όχι μόνο απορίες αλλά και αντιδράσεις. Ένα μέρος του υλικού αυτού, τα βασικά αντιπροσωπευτικά προβλήματα και θέσεις θα προσπαθήσω να παρουσιάσω απόψε. Ο σκοπός μου είναι η αποδέσμευση από την σιδερωμένη ιστορία, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, που αναπαράγεται δυστυχώς στην σχολική μας εκπαίδευση. Υπάρχει, το λέω από την αρχή, η ευρωπαϊκή θεώρηση της ιστορίας, ήδη ελέγχθησαν κάποια πράγματα και ο στόχος των δυτικών ήταν να δημιουργήσουν προτεκτοράτα. Προτεκτοράτα όπως ήταν η Ιόνια νησιά, υπομόνιμη κατοχή. Κατεφημισμόν τα ονομάζουν, το ονόμαζαν και τα ονομάζουν προτεκτοράτα, αλλά ουδέποτε απελευρωθήκαμε. Σήμερα όμως, που καταλάβαμε η ηγεσία της Ευρώπης, όχι οι λαοί που συμπάσχουν και αυτοί μαζί μας, αλλά η ηγεσία της Ευρώπης, καταλαβαίνουμε πώς ενεργεί, είναι, υπάρχει η δυνατότητα να δούμε μέσα από ένα άλλο πρίσμα την ιστορία μας. Μέσα από το πρίσμα της ειδικής μας παράδοσης, συνείδησης και ταυτότητας. Όχι μεροληπτικά, αλλά για να δούμε από κάποια απόσταση, ιστορία χωρίς απόσταση δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι λοιπόν έχουμε αρίστους ιστορικούς ανάμεσά μας. Η ιστορία, η ιστοριογραφία μάλλον, λέγω συνήθως ιστορικός ήταν ο Θουκυδίδης. Εμείς είμαστε ερευνητές της ιστορίας. Η ιστορία λοιπόν καταγράφει κριτικά, επιστημονικά και κυρίως ερμηνεύει. Η ερμηνεία όμως αυτή προϋποθέτει το λεγόμενο «Vorverständnis». Είναι κλασικός όρος στην εκκλησιαστική θεολογική αλλά και στην ιστορική ερμηνευτική. «Vorverständnis» είναι η προκατάληψη, η προκατανόηση, το πρίσμα μέσα από το οποίο θεωρούμε το αντικείμενο το οποίο ερευνούμε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τις δυσκολίες ενός υποκειμενισμού, γιατί απόλυτος αντικειμενισμός, αντικειμενικότητα δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά είναι αναγκαίο. Το Vorverständnis θα επηρεάζει κατά το δυνατόν λιγότερο τον ερευνητή. Ένα άλλο προϋποθεσιακό στοιχείο είναι ότι συχνά εμπίπτουμε στο αμάρτημα του ιστορικού αναχρονισμού.
ή της ιδεολογικοποίησης και παραταξιοποίησης της έρευνας. Δηλαδή, βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα υπερτροφικό φόρτερ στέλνης που είναι η παραταξιακή μας τοποθέτηση, αυτή δεν είναι ιστορία, είναι πολιτική, κομματική, χειρότερα ακόμη. Και από την άλλη πλευρά είναι ο αναχρονισμός. Ερμηνεύουμε το παρελθόν με βάση στοιχεία και προϋποθέσεις του παρόντος. Γι' αυτό βλέπετε, οι συνάδελφοι θα με δικαιώσουν και οι μέλλοντες συνάδελφοι, ότι όταν γράφουμε ένα βιβλίο και μάλιστα στον χώρο της ιστορίας, το εισαγωγικό κεφάλαιο αφορά πάντα εις την εποχή με την οποία ασχολούμαι. Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι τότε πραγματικότητες. Ας πούμε λοιπόν στο θέμα μας. Η ισχυρή πρόκληση για την ελληνική συνείδηση αποτελεί το ερώτημα. Πέτυχε ή όχι η ελληνική επανάσταση τους σκοπούς του γένους, του έθνους. Είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται επανειλημμένα μέχρι σήμερα. Ποιος ήταν ο κύριος στόχος της επαναστάσεως του 1921. Κατά την εκτίμηση πολλών ιστορικών μας, τους οποίους αγνοούμε, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε, γιατί σας είπα κυριαρχεί η ευρωπαϊκή αντίληψη των πραγμάτων, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σε άλλους χώρους δεν είναι υπεροχική και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την γνωρίζουμε κατά τον καλύτερο μάλιστα τρόπο. Οι ιστορικοί μας λοιπόν λέγουν ότι το 1921 είχε μεγαλοειδεατικό, ρωμαίικο χαρακτήρα. Η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολης, είναι η δεύτερη πρωτεύουσά μας ιστορικά, μετά την Αθήνα. Ρωμαίικο χαρακτήρα σημαίνει αυτό που λένε οι στη Δύση Βυζαντινό, ενώ Βυζαντινή, Βυζαντινό κράτος και Βυζαντινοί πολίτες κατά τον Καραγιανόπουλο δεν υπήρξαν ποτέ. Από το 1562 χρησιμοποιούμε τον όρο Βυζάντιον για να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Άλλο η πολύχνη του Βυζαντίου, την οποία εκτιμούμε και μακαρίζουμε τους ιδρυτές της, τον Βύζαντα, όχι την ομάδα, αλλά τον Βύζαντα των Εκμεγάρων. Οπότε η αυτοκρατορία όλων των Ρωμαίων, των Ρωμιών, πολιτών της Νέας Ρώμης, θα ξεκαθαρίσω συγγνώμη κύριοι συνάδελφοι για τους νεοτέρους, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης είναι αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Βλέπετε ότι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει τίτλο Βαρθολομαίος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης, λάθος, Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης. Το Κωνσταντινούπολος επεκράτησε γύρω στο 380-81 με την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο προς τιμή του ιδρυτού. Νέα Ρώμη είναι. Αυτή η συνείδηση, κάνω τώρα μια σχετική ανακοίνωση σε ένα συνέδριο 30 και 31 Μαρτίου, αυτή η συνείδηση εκφράζεται συμπυκνωμένα σε ένα καταπληκτικό κείμενο της Ορθοδόξου Ιεραρχίας, δηλαδή των διαφόρων τμήματων της Εθναρχίες, το 1718 προς 25, ο διάλογος με τους Αγγλικανούς ανομότους, τους non-jurors, που εξέφραζαν την πεποίθηση ότι είναι συνεχιστέ του αρχαίου χριστιανισμού και ετάφθιζαν τους εαυτούς τους με την Ορθοδοξία. Τι λένε οι πατριάρχες μας, στο επίσημο επίπεδο. Οι χριστιανοί με τους οποίους ασχολείστε και στους οποίους απευθύνεστε, οι χριστιανοί αυτοί, είναι πάλι μεν Ελλήνων, οι αρχαίοι Έλληνες. Νυν δε Γρεκών και νέων Ρωμαίων για τη νέα Ρώμη καλουμένων. Τελείωσε. Δεν υπάρχει σαφέστερη δήλωση της ταυτότητος, με την διαφορά ότι το όνομα Έλλην πλέον καλύπτει όλη την Ορθοδοξία, όπως και το όνομα Γρεκός, διότι όταν μας πολεμούσε ο Καρλομάγνος και η Δύση, μας ονόμαζαν ευτελιστικά Γρεκούς. Μέχρι σήμερα στην Αμερική, το ξέρω από πρώτο χέρι, όταν θέλει να κατηγορήσει κανός κάποιον ή τη γλώσσα μας, λέει that's Greek to me, that's Greek for me. Είναι ό,τι ταπεινότερο υπάρχει. Έτσι λοιπόν, το όνομα Έλλην, που είναι το εθνικό μας όνομα, αναντικατάστατο όνομα, και το Γρεκός, που είναι λίγο παλαιότερο και αυτό εθνικό μας όνομα, είναι τα ονόματά μας. Δεν χαρίζουμε κανένα όνομά μας. Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να κάνει κατάχρηση των δικών μας ιστορικών ονομάτων. Δίνουμε τα υπάρχοντά μας, αλλά ποτέ το όνομά μας που θα έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Ελίτης. Έλλην και Γρεκός αγκαλιάζουν όλους τους Ορθοδόξους. Γρεκοί είναι και οι Σέρβοι, Γρεκοί είναι οι Ρωμαίοι από τη Νέα Ρώμη και οι Ρουμάνοι και όλοι οι άλλοι που ανήκαμε στην ίδια εθναρχία.
την φυσική συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, χρησιμοποιώντας συμβατικά τους καθιερωμένους όρους. Οπότε λοιπόν το Γκρεκό και το Έλλην, πολιτιστικά Έλλην και όχι καταγωγής, χαρακτηρίζει όλη την Ορθοδοξία. Συγγνώμη, θα μου χαρίσετε στην όλη ομιλία κάνα δύο λεπτά. Πρέπει να σας διηγηθώ, να σας αφηγηθώ μία εμπειρία, τρομερή εμπειρία που είχα. 40 τόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Το έλαυσμα δόθηκε με τις μελέτες του ιστορικού και θεολόγου, είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος μας του 20ου αιώνα, του Παπαγιάννη του Ρωμανίδη. Δίδασκα στο αμφιθέατρο, που έχουμε τους περισσότερους ποιητές, όταν είναι το πρώτο εξάμεινο ή δεύτερο εξάμεινο. Μετά καταλήγουμε στο γραφείο μας να διδάσκουμε. Αυτό συμβαίνει παντού. Λοιπόν, βλέπω κάποιους μελαψούς μπροστά, οι οποίοι έδειχναν ότι δεν είναι Έλληνες. Λέω από την Κρήτη, θα είναι από την Κύπρο, ποιος ξέρει. Λέω, παιδιά, μην φύγετε. Κατέβηκα από την έδρα, δίδασκα εισαγωγή στην επιστήμη της ιστορίας και τους λέω, από πού είστε. Και σηκώθηκαν όλοι, ένας εξ αυτών που ήξερε καλύτερα ελληνικά, μου λέει, είμαστε Ρωμνοί από τη Μέση Ανατολή. Και αυτός ξέρει ότι εγώ δουλεύω αυτά τα θέματα και με κολακεύει τώρα. Γιατί είστε Ρωμοί, του λέω. Ακούστε απάντηση. Διότι ο πρώτος μας πατριάρχης είναι ο πατριάρχης Νέας Ρώμης. Και ο αυτοκράτορας όλων μας ήταν στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα και του λέω σήμα ηλίθι, όπερ. Καταλαβαίνετε ποια συνείδηση σώζουν αυτοί που είναι λιγότερο επηρεασμένοι από την ευρωπαϊκή σκέψη και νοοτροπία, χωρίς να απορρίπτω τίποτε από όπου και αν προέρχεται. Οπότε λοιπόν, οι Ρωμοί, γράφει ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης, που έφερε τα πράγματα αυτά στην επιφάνεια, επανεστάτησαν το 21 για να ξαναγίνει η Ρωμιοσύνη κράτος, με τον Ρωμαϊκό πολιτισμό της, που με υπερηφάνεια και κάθε θυσία είχαν διαφυλάξει κατά τα σκληρά χρόνια της Τουρκοκρατίας, της Φραγκοκρατίας και της Αραβοκρατίας. Πώς η αλήθεια λοιπόν εκφράζει η θέση αυτή του Παπαγιάννη Ρωμανίδη. Υπάρχουν κάποιες αντιπροσωπευτικές μαρτυρίες που μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε. Πρώτον, η Ανάσταση της Ελληνοορθόδοξης Ρωμανίας του Βυζαντίου από το 1562-358. Μέγας Αθανάσιος, Μητρόπολης εστίν, η Ρώμη της Ρωμανίας. Ο Άμαντος, που δεν είναι θεολόγος, ιστορικός. Ο Άμαντος θα γράφει, αλλά κάποιοι νεότεροι ιστορικοί φοβούνται μήπως χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Όλα τα ονόματα δικά μας είναι. Δεν χαρίζουμε κανένα, το λέω πάλι. Λοιπόν, υπήρχαν μυστικοί πόθοι στο γένος μας. Στα τέλη 18ου αιώνα, αρχές 19ου, γένος, έθνος, ταυτίζονται πλέον. Η λαϊκή ποίηση τι έλεγε. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας όχι. Δικά σου θα είναι. Η αναφορά είναι στην Παναγία. Θεοτοκούπολης λέγεται κατά τον Μάγκο. Πολύ σωστά η Κωνσταντινούπολη. Όταν ανήκουν στην Παναγία είναι και δικά μας. Όταν είναι δικά μας μπορεί να μην ανήκουν στην Παναγία. Οι εκφράσεις. Πότε θα γίνει Ρωμαϊκό. Οι Πόντιοι έλεγαν και λέγουν στα τραγούδια τους όταν θα γίνεται Ρωμανία. Αυτά τα αναφέρει ο Βαχαλόπουλος εν εκτάσει ο Μακαρίτης. Ακόμη και οι υποστηρίζοντες την στενή κρατική εθνική ιδέα, οι διαφωτιστές και οι οπαδοί τους, στα τέλη του 18ου ή τις αρχές του 19ου αιώνα, δεν μπορούσαν να φανταστούν το ελληνικό κράτος με τα σύνορα του 1828. Γι' αυτό μιλώ για ιστορικό αναχρονισμό. Ο Ρήγας, θα τον δούμε παρακάτω, μας άφησε την κάρτα. Αιωνία του μήνου. Εάν ο Ρήγας σήμερα ξυπνούσε ανάμεσά μας και του δείχαμε το κράτος της Ελλάδας, θα έλεγε τι είναι αυτό. Εμείς κρατήσαμε τις επαρχίες ως κράτη που αποκόψαμε το ένα από το άλλο με βάση τη γλώσσα. Σπέβδω να το πω σε ένα πρόσφατο συνέδριο, αγανάκτησα. Λοιπόν, κάποιος σεβαστός συνάδελφος από έξω που είναι δικός μας όπως Έλληνας και πολύ καλός ερευνητής, μιλούσε για τη γλώσσα. Λέω, δεν είναι μόνο η γλώσσα. Το κύριο συστατικό της ταυτότητάς μας. Και δεν μιλώ για θεολογία ως παπά. Μιλώ με ιστορικά ντοκουμέντα. Και το είπα ένα παράδειγμα. Οι Ελβετοί από γεννησιμιού τους μιλούν τρεις γλώσσες. Γεννιόνται με γερμανικά,
γεννιόνται με Ιταλικά, γεννιόνται με Γαλλικά, αλλά ούτε Γάλλοι, ούτε Γερμανοί, ούτε Ιταλοί είναι. Είναι Ελβετοί. Το ζει η Ευρώπη αυτό και οι ερευνητές το ξέρουν, αλλά δεν θέλουμε να το δεχτούν, για μας δεν θέλουν να το δεχτούν. Τους στόχους της ελληνικής επανάστασης από ελληνικής, ρωμαϊκής πλευράς καθόριζε η συλλογική μνήμη του γένους, η οποία προσανατολιζόταν μόνιμα στην Αγία Σοφιά, τη Νέα Ρώμη. Η απελευθέρωση ενός μικρού τμήματος κατοικημένου από Έλληνες στην καταγωγή και μάλιστα του αρχαίου θέματος Ελλάς, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, κάποια νησιά, αποτελούσε φιλοδοξία εκείνων που είχαν ταυτιστεί με τους διπλωματικούς στόχους των ευρωπαϊκών δυνάμεων, οι οποίες για ειδικούς λόγους προσέβλεπαν στη μεταβολή μόνο του παλαιού ελλαδικού θέματος σε ελεύθερο ανεξάρτητο κράτος όσο έμεινε ελεύθερο. Η έκφραση των μυστικών αυτών πόθων συνεχίζεται ακόμη μέχρι τον 19ο αιώνα. Οι εκφράσεις «Όταν θα κάνουμε το Ρωμαϊκό», ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «αυτό θα γίνει Ρωμαϊκό». Τι εννοούσε? Η Ελλαδί, την Ελλαδίτσα που έλεγε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Εννοούσε την αυτοκρατορία. Μέχρι λίγο πριν από την Επανάσταση του 21 έλεγαν όλοι πότε θα γίνει, πότε θα κάνουμε το Ρωμαϊκό. Βακαλόπουλος. Προφάν ιστορικοί που είναι προς τιμήν τους που λένε την αλήθεια. Τον κατηγόρησα κάποτε τον Βακαλόπουλο γιατί δεν στοχάζεται, αλλά καταγράφει γεγονότα. Και απήντησε Θεός φορές τον πατριάρχη της ιστορικής έρευνας όταν ζούσε. Και ακόμη σήμερα πειράζει. Λέει ο Βακαλόπουλος, ακούστε κύριοι συνάδελφοι, πρώτα θα καταγράψω βάσει κριτικής ερεύνης των πηγών τα γεγονότα, την πραγματικότητα, και μετά θα κάνω στόχασμο. Κάνετε εσείς τον στόχασμο. Κάποτε ήμουνα σε ένα συνέδριο στην Κεφαλονιά που συμμετείχαν άριστοι κατά τα άλλα επιστήμονες, δεν υποτιμώ κανένα, και κατηγόρησε ένας εξ αυτών, δεν είναι στο Ιόνιο, κάπου αλλού, κατηγόρησε κάποιον ότι δουλεύει σχολαστικά, γερμανικά δηλαδή, πάνω στις πηγές. Θα μπορούσε, λέει, να επιλέξει. Επιλέγουμε ομοιογενή στοιχεία. Δεν τα λέμε όλα, ούτε και εγώ τώρα θα σας αραδιάσω όλα τα στοιχεία. Αλλά δεν στοχάζομαι και ούτε στοχαστικά επιλέγω. Μετά έρχεται ο φιλοσοφικός στοχασμός. Ρητά ο Τόνιμπι, γνωστός, διπλωμάτης και ιστορικός των πολιτισμών, γράφει: οι νεότεροι Έλληνες τρέχουν ή έτρεφαν, τουλάχιστον ίσα με το 1922, την φιλοδοξία να νεκραναστήσουν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και να καταστήσουν την Κωνσταντινούπολη και πάλι πρωτεύουσα. Διπλωμάτης Βρετανός, αλλά είναι και ερευνητής, όπως ο μεγαλύτερος Βυζαντινολόγος του 20ου αιώνα, είναι ξένος, ο Ράνσινγκ, ο οποίος ξέρει από μέσα και την Ορθοδοξία, όλη η ιστορία μας, το παιχνίδι, το ιστορικό, παίζεται στον καμβά της επίστεως. Και ήξερε και γι' αυτό έγραψε αυτά που έγραψε. Πάλι ο Τόιμπι λέει, το ενιαίον ομοιογενές εθνικό κράτος που συγκροτήθηκε από το 1831 ως το 1945, δεν είχε αληθινά προηγούμενο στα προγενέστερα στάδια της ελληνικής ιστορίας. Ούτε είχε καθόλου ρίζες στην νεοελληνική ζωή. Ξέρετε πόσο η ιστορία διαπλέκεται με την πολιτική. Το 1975 ο Ντεμιρέλ, φίλος μας, γείτονας, ο Ντεμιρέλ έδειξε σε δημοσιογράφους από τη Σμύρνη, άπλωσε το χέρι και λέει «αυτά τα νησιά δεν υπήρξαν ποτέ ελληνικά, είναι τουρκικά». Και ρωτούσε, πότε μπήκαν σε κάποιο ελληνικό κράτος αυτά τα νησιά? Μόνο στο Βυζάντιο. Αφού η πρώτη φορά στην ιστορία μας που δημιουργείται κράτος ελληνικό είναι με τα πρωτόκολλα του 1830, του Λονδίνου τα πρωτόκολλα, και εμείς από το 1800 είχαμε ένα υποτυπώδες κράτος μικράς διαρκείας, αλλά που προοδοποίησε το κράτος των Αθηνών. Για το φτιάξιμο λοιπόν του Ρωμαϊκού είναι πολύ σημαντική και η ακόλουθη δήλωση του κεφαλήνου πολιτικού Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου, πέθανε το 1882,
την έκαμε τη δήλωση το 1879 μέσα στην Ελληνική Βουλή, ο γνωστός Γεωργαντάρας με τον Μακαρίτη τον Βαλαωρίτη και τον Καλλιγά Κεφαλονίκη, ομοιρικοί καυγάδες στην Βουλή. Και σε μια στιγμή εκρήξεως, τα πρακτικά μας λένε, λέει ο Ιακωβάτος, εύχομαι και εμείς να γίνομαι Ρωμαίοι, ως είμαι Ρωμαίος και εγώ. Θέλω σας εξηγήσει παρεμπρός, οποίαν έννοιαν προσάπτω εις την λέξη Ρωμαίος. Σεις, χωρίς να θέλετε και να το αισθάνεστε, λέγετε, πότε θα κάνουμε το Ρωμαίο. Όχι το ελλαδικό, το Ρωμαίο. Εγώ θέλω, συνεχίζει, θέλω σας εξηγήσει, κοραϊσμός, το Ρωμαίο. Βλέπετε λοιπόν ποια συνείδηση κουβαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι και είναι θλιβερό πράγματι ότι αργότερα από το Σύνταγμα της Επιδαύρου και συνέχεια οι Πόντιοι που μιλούσαν συνεχώς για Ρωμιοσύνη, Ρωμανία και έλεγαν και Τραντέλληνες, βλέπετε όλα εναλλάσσονται, δεν χαρίζουμε τίποτε. Οι Πόντιοι έμαθαν ότι πρέπει να έρθουν να πολιτογραφηθούν στο μικρό τότε ελληνικό κράτος για να γίνουν Έλληνες. Διότι η διεθνής διπλωματία Έλληνες μέχρι σήμερα ονομάζει τους κατοίκους της Ελλάδας. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι Greek για τη Δύση, Γκρέτσι, και για την Ανατολή είναι Ρουμ, δηλαδή Ρωμαίοι. Άμα τους πεις όμως και το αποδείξεις ότι το Έλληνες στην οικουμενική και όχι στην φιλετική διάσταση, το Γκρέκι και το Ρωμαίοι είναι ταυτόσημα τελικά, τότε πιστεύω ότι δεν θα έχουν τόσο θράσος να συνεχίσουν σε αυτές τις τοποθετήσεις. Η αυτοκρατορική ιδέα, το ευρύ γένος ήταν η μόνιμη και αμετάτρεπτη ιδεολογία της Ρωμαϊκής Εθναρχίας. Συνέχιζε δε στην πράξη την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Εθναρχία, κορυφές τα Πατριαρχία της Ανατολής. Γι' αυτό και εξηγούνται οι αρχικοί δισταγμοί στη συζήτηση, μπορώ να σας εξηγήσω περισσότερο γιατί διάρκησα να βραδιπορώ και δεν είναι σωστό. Εξηγούνται λοιπόν οι δισταγμοί στην αρχή της Ρωμαϊκής Εθναρχίας για την επανάσταση των Ελλήνων, δηλαδή των Ελλαδιτών, των Ελλαδικών. Οι Κύπροι μέχρι σήμερα μας λένε Ελλαδίτες. Δεν μας λένε Έλληνες, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες. Βλέπετε ποιο πρίσμα θεωρήσεως έχει αναπτυχθεί δυστυχώς και χάσαμε την ουσία των πραγμάτων. Η προϊούσα κατάπτωση της Οθωμανικής εξουσίας ήταν αισθητή στις αρχές του 10ου αιώνα, και η Εθναρχία γνώριζε ότι η αυτοκρατορία περιερχόταν αργά αλλά σταθερά στα χέρια των Ρωμιών. Οι φαραλιώτες, βέβαια η οικονομιστική θεωρία τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν είναι ιστορία πλέον. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση ο φίλος μου, ο Φίλιππος Ηλιού, αιωνία του μνήμη των Πίδεσα, τον Φίλιππο Ηλιού, είχαμε συνδεθεί επιστημονικά πολύ και είναι εκείνος που ξετίναξε κυριολεκτικά και τον Κοραή ως ένα σημείο, κυρίως όμως τον Κοδράτο. Ο Φίλιππος Ηλιού, ξέρετε όλοι ποιος υπήρχε, αιωνία του μνήμη. Επομένως, οι χριστιανοί, Ρουμ και Αρμένοι τότε ήσαν περίπου 20 εκατομμύρια στα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ οι Τούρκοι δεν ξεπερνούσαν τα 8. Έβλεπα λοιπόν αυτά οι φαναριώτες και έλεγαν από τα μέσα το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα ότι προχωρούμε σε ένα Οθωμανικό κράτος ελληνικής εθνότητας. Αυτά τα αναφέρει και ο δάσκαλός μου ο Ζακηθινός. Ανάλογο όραμα τώρα, η Εθνική Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908 δείχνει αυτή την πραγματικότητα. Γίνονται εκλογές το 1908 και κερδίζουν τις εκλογές οι χριστιανοί, οι Ρωμοί, οι Ορθόδοξοι και οι Αρμένοι. Ποτέ με τους Αρμενίους δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, εχθρικές διαθέσεις. Έπρεπε να πάρουμε την εξουσία. Τότε όμως προκύπτει το κίνημα των Νεοτούρκων, που παρασκευαζόνταν στην Ιταλία και στην Γερμανία με ένα αρχηγό, ένα συνταγματάρχη που σαν το Λάινος έφυγε μετά στρατηγός, τον Λίμαλ Φον Σάντερς, ο κακός δαίμονας της Ελλάδος όπως και ο Έντμον Λάινος τον 18ο αιώνα, τον 19ο αιώνα. Η εθνικιστική λοιπόν επανάσταση των Νεοτούρκων κατά των άλλων εθνοτήτων βεβαιώνει ακριβώς την συνείδηση αυτή, τι ξέραν εκείνοι με ποιους έχουν να κάνουν. Ανάλογο όραμα λοιπόν ενσάρκωναν και οι Κολυβάδες πατέρες και ήδη σας μίλησα για έναν εκ των Κολυβάδων, των Πατροκοσμάτων Ετωλό. Ο οικουμενικός όμως αυτός πατριωτισμός ενέπνεε και τον Ρήγα. Με συγκίνηση είδα
κείμενα του Ρήγα σε μια έτσι βιτρίνα. Ο Ρήγας έμενε πιστός στην αυτοκρατορική ιδέα. Σχεδίαζε στους χάρτες του ολόκληρη την αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, το οικουμενικό κράτος, απευθυνόμενο σε όλους τους λαούς της αυτοκρατορίας και όχι μόνο τους ελλαδικούς ή μόνο τους ορθοδόξους ή μόνο τους φιλετικά Έλληνες. Ο Ρήγας, όπως λέγει στη διδακτορική του διατριβή ο Απόστολος Δασκαλάκης, ιστορικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, λέει «Πρέπει να θεωρήσουμε ως βέβαιον ότι ήδη από τις εποχές αυτής, Ρήγας, είχε συλλάβει το σχέδιο μιας γενικής επαναστάσεως των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Βαλκανικής με την βοήθεια των στρατιών της Γαλλικής Δημοκρατίας προς αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, προς ίδρυση μιας μεγάλης ελληνικής δημοκρατίας των ορίων περίπου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και δέχεται τους πάντες». Είναι περίεργο για πολλούς ότι ο Ρήγας μιλεί για γρεκική αυτοκρατορία. Γρεκική δεν σημαίνει εδώ ελληνική. Ελληνική ως ελλαδική, όπως το κατανοούμενος εμείς. Γρεκική είναι η ανατολική αυτοκρατορία. Γιατί έτσι μας ονόμαζαν στη Δύση. Γρεκικών βασίλειο. Εμείς τα παίρνουμε όλα εθνικιστικά, με την αρνητική σημασία του όρου νατσιοναλίστη, που θα έλεγαν οι Γερμανοί. Οπότε λοιπόν λέει γρεκική, εμείς θα είμαστε κύριοι και όλοι θα είναι υπόδουλοι σε εμάς. Τι να την κάνουμε σε δημοκρατία. Ο ελληνισμός δεν υποδουλώνει ποτέ, ελευθερώνει και καθιστά τους άλλους μετόχους της κληρονομιάς του, της περιουσίας. Ένας ελληνισμός που ενεργεί δικτατορικά και υποτάσσει τους άλλους, στη συνείδηση τη δική μου τουλάχιστον είναι ανύπαρκτο και είναι κατάπτυστος ελληνισμός. Επομένως λοιπόν τα βλέπουμε όλα σε ελλαδικά και το τραγικό είναι ότι δεν τα βλέπουν απλοί άνθρωποι αναγνώστες των κειμένων αυτών, τα βλέπουν και επιστήμονες που είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμεθα σε άλλο πλαίσιο. Συγγνώμη, πολλά γερμανικά σας είπα, αλλά στη Γερμανία έχω μάθει ένα ωραίο. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ούτινος τρώγω τον άρτον, τραγουδώ και το τραγούδι του. Λοιπόν, αυτό είναι το κριτήριο για αυτές τις θέσεις. Ξέρουν οι συνάδελφοι τι γίνεται, ποια είναι η αλήθεια, αλλά το συμφέρον. Το εμόν και το σώμα, το επάρατον τούτο βήμα, ο παρά του διαβόλου η συνέχη, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπετε πως πάνε όλα μαζί. Η σχεδιαζόμενη λοιπόν από τον Ρήγα Επανάσταση είχε οικουμενικές βλέψεις και όχι στενά εθνικιστικές βλέψεις. Μολονότι δεν έπαβε να σκέφτεται ως Έλληνας πρώτος. Σας κράζει η Ελλάδα, έλεγε, διότι η καταγωγή του ήταν ελληνική. Αλλά η Ελλάδα είναι μια επαρχία σε αυτή την οικουμενική παραδέλφωση. Πατρίδα επαρχία είχε και ο Βούλγαρος. Πατρίδα είχε και ο Μαυροβούνιος. Πατρίδα είχε και ο Ρουμάνος, ο Βλάχος, ο Βολδαβός κλπ. Όλες αυτές οι πατρίδες είναι επαρχίες και της του Βυζαντίου και της Εθναρχίας, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι έγινε με την δίθεν απελευθέρωση, το δίθεν εντός εισαγωγικών, οι επαρχίες γίνανε ανεξάρτητα κράτη. Το κύριο διαφοροποιητικό στοιχείο, τη γλώσσα. Σας είπα όμως πριν για τη γλώσσα πώς σκέπτονται οι Ευρωπαίοι, κατά τα άλλα φίλοι μας. Αυτό λοιπόν ήταν το ρωμαϊκό σχέδιο του Ρήγα. Ο Ρήγας λοιπόν εκτινεί το μέσα στην πατριαρχική φαναριώτικη προοπτική του οικουμενικού εθνισμού με βάση την ιδέα της Ρωμιοσύνης, του ελληνορθοδόξου δηλαδή πολιτισμού, με κέντρο την δεύτερη πρωτεύουσα του ελληνισμού, το οικουμενικό κέντρο του, την Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη. Η ελληνική νομαρχία, η συνάδελφος του Βάλλου, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα, η Μαρία, με ανακοίνωσή της πριν από πολλά χρόνια στην Ακαδημία Αθηνών, έχει στηρίξει με 37 επιχειρήματα ότι είναι έργο του Κοραή. Τώρα, δεν θα σας πω τις λεπτομέρειες, αν χρειαστεί θα τα απαντήσω. Και με το έργο αυτό, το σχέδιο του Ρήγα ανατρέπεται βάσει των σχεδίων του Ναπολέοντος. Θα δούμε την στάση της δυτικής πολιτικής έτσι, περιληπτικά. Το σχέδιο λοιπόν αυτό ήταν σχέδιο του Ναπολέοντος. Ξέρετε, βασανιζόμουν χρόνια, μέχρι ότου βρήκα κάποιες μαρτυρίες. Ο Κοραή, το 1801, αιωνία του Ιουνίου, για όσα θετικά προσέφερε στον ελληνισμό. Ο Κοραής έλεγε ότι ο Ναπολέον, και τον έλεγε Καραοσμάνογλου,
ο Καραοσμάνογλου γράφει στον Ρώτα, θέλει να καταπιεί όλη την, όλο το Βυζάντιο. Εννοούσε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό πάμε από την Αίγυπτο, πηγαίνει από Κύρ και λοιπά. Ήταν ένας αντιπερισπασμός κυκλοτερής κίνησης για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που για μας ήταν συνέχεια του Βυζαντίου. Γεωγραφικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμβήκε γεωγραφικά με το Βυζάντιο στην εποχή του βασιλείου του Βουλγαροπτών. Εκείνος όμως ο οποίος το 1806 αφού έγινε αυτοκράτορας, ο Ναπολέον, όπως τα γράφει τώρα ο Καρολίδης. Ο Καρολίδης στην ιστορία του 19ου αιώνα λέει για τον Ναπολέοντα ότι ο Ναπολέον ήθελε να καταβροχθήσει όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, όλο το Ανατολικό κράτος. Και ο ίδιος ο Ναπολέον έλεγε το εξής, ως αυτοκράτορ πλέον, ότι δεν είμαι διάδοχος του Λουί Καπέ, του Λουδοβίκου του 16ου, αλλά είμαι διάδοχος του Καρλομάγνου. Και εστέρφη μεταπήρε τα αδειάσημα του Καρλομάγνου κατά τη θέση του. Γιατί τώρα, ο Καρλομάγνος είναι ο πρώτος που διεκδίκησε στην ευρωπαϊκή ιστορία δημιουργία ενωμένης Ευρώπης, της πανευρώπης υπό την εξουσία του. Βλέπετε λοιπόν ποιες ρίζες και ποιες διακραδόσεις έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Για να προσγειωθούμε περισσότερο, ο Νικολάη Γιώργα, πολιτικός και ιστορικός, έγραψε το κλασικό έργο «Byzance après Byzance», το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, που το έχει μεταφράσει σε δόκιμη μετάφραση ο συνάδελφος ο Γιάννης Οκαράς, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, να είναι καλά. Ο Γιώργα λοιπόν δέχεται ότι στο ίδιο ιδεολογικό πλαίσιο εκινείται και η φιλική εταιρεία. Λέει ο Γιώργα, η εταιρεία ανώτατων σκοπών έτασε να αποκαταστήσει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχουσα πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Από πολλές αποδείξεις άλλες αποδεικνύεται ότι η φιλική εταιρεία είχε αυτό το στόχο. Εφαρμογή λοιπόν των σχεδίων του Ρίγα ήταν και ένα σημαντικό κείμενο, το σχέδιο γενικών όπως λέγεται, που συντάχθηκε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου ή Ιουλίου του 1820 και το οποίο σχέδιο ενέκρινε και υπέγραψε και ο Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Προέβλεπε την εξέγερση ολοκλήρου της Βαλκανικής, όχι με την έννοια της Βαλκανικής Συνομοσπονδίας, τον Ντόροφ και άλλοι που έχουν γράψει, γιατί έτσι το καταλάβαιναν. Γιατί ήθελε να προωθήσουν και τα βουλγαρικά, ο άλλος τα ελληνικά, τα ελλαδικά, ο άλλος τα σερβικά συμφέροντα. Με συγχωρείτε, είμαστε πτανήσι. Ο Διονύσιος ο Ρώμας, όχι ο παλαιός τέκτονας Διονύσιος Ρώμας, ο εγγονός του, από τη Ζάκυνθο. Λόγιος, πολιτικός, ο Περίπλους είναι δικό του έργο και είχε την συνήθεια, έχω γράψει ειδικά, το λέω για να δείτε ότι μελέτησα το πρόσωπο και το έργο του, βάζει στο τέλος εκάστου τομιδίου, βάζει κάποια ιστορικά δοκίμια. Σε ένα από αυτά λοιπόν λέγει το εξής. Ποια λογική επεκράτησε και στους Έλληνες πολιτικούς επηρεαζομένους από την δυτική πολιτική σκέψη. Βαλκανική πόλεμη. Έλεγε λοιπόν κάποιος πολιτικός, ας μην τον αναφέρω τώρα, ότι το μοναστήρι, η περιοχή, η πόλη, έχει 35% Έλληνες. Έχει 15% Τούρκους. Έχει 16% Βουλγάρους και ούτω καθεξής. Ποιοι υπερισχύουν οι Έλληνες. Να φύγουν όλοι οι άλλοι και να μείνει στους Έλληνες. Πού να πάνε. Μέσα στην αυτοκρατορία είμαστε όλοι συμπολίτε και οικοί Θεού, που θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό εφήρμοσε το σχέδιο ασφαλώς, επιτρέψτε μου να το πω, ο Κεμάλατα του. Ποιοι ανήκουν εδώ, οι Ρωμοί, οι Ρουμ, να μείνουν. Οι Γιουναμλά, και όχι οι Ρουμλά, να πάνε στην Ελλάδα. Είναι η αρχή του Κεμάλατα του. Δεν το λέω εγώ, αν σας πω βιβλιογραφία, δεν θα έχουμε τέλος. Εφαρμογή λοιπόν των σχεδίων του Ρίγα ήταν το σχέδιο γενικών, κατά το οποίο είχε 23 άρθρα, έπρεπε να εκδηλωθεί σε 5 μέτωπα ο αγώνας για να διασπαστούν οι δυνάμεις, μιλούμε για τη Μολδαβία, Μολδοβλακία, να διασπαστούν οι δυνάμεις των Οθωμανών. Ποια ήταν τα μέρη αυτά του σχεδίου. Ο Μοριάς. Επανάσταση στο Μοριά. Επανάσταση στην Ήπειρο. Επανάσταση στο Μαυροβούνιο. Κάψιμο της αρμάδας στην Κωνσταντινούπολη, να αποκεφαλιστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να σκοτώσουν και τον Σουλτάνο.
και αντιπερισπασμός στην Μολδαβία. Ο αντιπερισπασμός είναι ένα μέρος του σχεδίου και όχι το κύριο. Διαβάζω σήμερα ιστορίες από σεβαστά ονόματα που του λένε. Ξεκινήσαμε από τον Προύθο για να κάνουμε αντιπερισπασμό. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιοι οι άλλοι Βαλκάνοι που μας λένε «Λάστε Έλληνες, επειδή έχετε πολλούς εδώ, τότε πρέπει να κάνουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία επανάσταση τέτοια. Να διώξουμε τους Αυστραλούς». Λέει «Ελάτε εδώ, να μας καταλάβετε, θα είμαστε δούλοι σας» κλπ. Όχι. Και ο Βλαδιμιράς που ακόμη, ο αρχηγός του αγροτικού κινήματος, όχι με μαρξιστική έννοια, της Μολδοβλαχίας, που αυτομόλυσε μετά στους Οθωμανούς, μας πούλησε. Γιατί? Διότι έβλεπε κάποιους δικούς μας που εσκέπτοντο λίαν εθνικιστικά και αρπακτικά. Ενώ είχαμε ξεκινήσει για την κοινή ανάσταση. Δηλαδή να ξαναφτιάξουμε αυτό που είχαμε. Σας είπα, κανείς δεν θα εσκέπτε το χάρτη Γιουγκοσλαβίας, χάρτη Τάδε, χάρτη Ελλάδος. Τι είχαμε, πού το ξέραμε αυτό. Αυτοί βλέπανε από το Τέναρο, από την Κρήτη μάλλον κάτω, μέχρι τον Δούναρη, βλέπανε ένα ενιαίο κράτος. Αυτό χάσαμε. Και αυτό έπρεπε να ξανααναστήσουμε. Τώρα, για να καταλάβετε, το Κολοκοτρώνης τα ίδια λέει, λέει όλοι οι χριστιανοί, τη φράση μόνο αυτή να σας πω, ότι όλον το γένος των χριστιανών. Τι σημαίνει χριστιανός? Ρωμή, η Ορθόδοξη. Όλο το γένος των πολιτών της Εθναρχίας είναι έτοιμο να επαναστατήσει για να ψυχώσει τους Μωραΐτες. Ξέρετε δε, το σημαντικό είναι ότι τα ίδια σχέδια είχε και ο δικός μας, ο Καποδίστριας, ο οποίος συνεχίζει μέσα από μια άλλη προοπτική τα σχέδια του Ρίγα. Βέβαια το λάθος του Ρίγα, λάθος, όπως του λέει, αιωνία του μνήμη, ήταν ότι ήθελε να δημιουργήσει μια γρεκική αυτοκρατορία με αυτοκράτορα των λαών. Αυτό τι σημαίνει? Αυτοδέσποτο. Και αυτοκυρίαρχος ο λαός, όχι αυτοκράτορας Βυζαντινού τύπου, δηλαδή αστική δημοκρατία, οικουμενική, σε εποχή όμως που είχε αρχίσει η εργασία, η προεργασία για τη δημιουργία μικρών κρατικών εθνοτήτων. Οπότε λοιπόν εκεί ο Ρήγας, ο καημένος, κόνταψε, έπρεπε να από τον Ρήγα, ήταν επικίνδυνος πλέον ο Ρήγας, εφοβούντος τη Δύση, επανάσταση της Ρωμιοσύνης και στην Ανατολή και στη Δύση. Γιατί ξέρετε, η Ρωμιοσύνη στην Δύση είναι υποτεταγμένη στη μειοψηφία του φραγκικού στοιχείου. 1,5% φράγκο Γερμανοί, φράγκο τεύτονες, όσοι κάνετε γερμανικά τεύτονες είναι το Ιτόνεν, το Deutsche, η δίπλωγο. Λοιπόν, ήθελαν να αποφύγουν αυτή την επανάσταση. Την επανάσταση που ο Αβάς Εγγές την ονομάζει της τάξεως της Τρίτης, τη Ερζετά. Επομένως, ήθελαν να την αποφύγουν. Έπρεπε να εξουδετερωθεί ο Ρήγας. Ότι όταν άρχισε η Γαλλική Επανάσταση το 1789, όπως άρχισε, ποιο τραγούδι έλεγαν για εθνικό ύμνο των επαναστατών? Μπελισέρ, Μπελισέρ, Μπελισάρι. Μετά το 1991 θα έρθει ο Ρουζέ ντε Λίλ από τη Μασσαλία και θα καθιερωθεί το Αλόν Σαμφάν δε λα Πατρίδα. Αυτά δεν τα διδασκόμενα, είναι επικίνδυνα. Ήθελαν να αναστηθούν οι υπόδουλοι στους Φράγκους, Ρωμιοί, Ορθόδοξοι πολίτες και οι υπόδουλοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έπρεπε λοιπόν να εξουδετερωθεί ο Ρήγας και την θέση του Ρήγα την πήρε ο Γραΐς. Ο οποίος ο Γραΐς ενσυνείδητα, κατά καθυπαγόρευση δεν ξέρω, προέτεινε επανάσταση των Ελλαδιτών της αρχαίας Ελλάδος. Δηλαδή από την Ρούμελη και κάτω. Αυτό ήθελε. Ένα ωραίο προτεκτοράτο. Ευάερο και ευήλιο. Ο Καποδίστριας λοιπόν μετήχε στην ρωμαϊκή ιδεολογία και έλεγε λοιπόν ότι στο υπόμνημά του 18 Απριλίου του 1819 λέει ο Καποδίστριας η φιλική εταιρεία να στηριχθεί ουχή επί της εθνότητος αλλά επί της ευρείας και ζώσης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καποδίστριας. Και προτείνει τον Τσάρο Νικόλαο το 1828 προτείνει να δημιουργηθούν 5 ανεξάρτητα κράτη εις την Βαλκανική. Κοιτάξτε, Καποδίστρια. Το κράτος της Ελλάδος, το αρχαίο θέμα της Ελλάδος, το νότιο μέρος. Όχι των Ελλήνων, Έλληνες είμαστε όλοι, αλλά το κράτος της Ελλάδος, γεωγραφικά, το θέμα. Το κράτος της Ηπείρου, η ενιαία Ηπείρος,
Δεν υπάρχει βόρειο και νότιο Ήπειρο παρά μόνο γεωγραφικά. Συγγνώμη, λέω σπουδαίο. Δεν σημαίνει ότι τώρα θα σα πω αλλό, θα πάτε λαπατρί, πάμε να καταλάβουμε. Δεν καταλάβουμε τίποτε. Υποδουλωνόμεθα όταν χάσουμε την ιστορική μα συνείδηση. Ποιο είναι ελεύθερο, από όσο που είναι ελεύθερο ψυχικά, καρδιακά, και αυτή είναι η Ορθοδοξία. Οι αρχαίοι Έλληνε λέγανε το ίδιο πράγμα. Οι στοικοί, ό,τι νικάτε, τούτο και δεν δούλο. Αν υποδουλωθεί κανείς καρδιακά σε κάτι, είναι δούλος σε αυτό το οποίο ποθεί. Και όταν εγώ θέλω να έχω την Πρωθυπουργία της Ελλάδος, όχι στη Μέρκελ, σε όλους τους δαίμονες της γερμανικής μυθολογίας υποτάσσω. Καταλάβατε λοιπόν ποια είναι η έννοια που καλλιεργείται τόσους αιώνες, γι' αυτό πολεμείται ο κλήρος. Αναξίους έχουν. Αλλά δεν είναι όλοι ανάξιοι. Και λέω συνήθως για την Κέρκυρα και για την Κεφαλονιά. Παπάδες ανάξιοι, πέλεγε ο Λασκαράτος ο Μαρκαρίτης. Ναι, αλλά δίπλα έχεις τον Άγιο Γεράσιμο, έχεις τον Παπα Βασιά και έχεις τον Άγιο Σπυρίδωνα και την Αγία Θεοδόρα. Και αυτοί οι παπάδες πλην της Αγίας Θεοδόρας, παπάδες ήταν. Μείνε με αυτούς και όλους τους άλλους πέταξέ μας εις την θάλασσα. Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργεί η ιδεολογία. Σύντομα τελειώνει. Έτσι λοιπόν ο Καποδίστριας έλεγε πέντε κράτη. Ελλάδος, Ηπείρου, Μακεδονίας, δεν υπάρχουν τρεις Μακεδονίες, μία υπάρχει. Το που θα ανήκει αυτό είναι άλλο θέμα, δεν θα το κρίνω εγώ πολιτικά, παρόλο που ξέρω και θέλω που να ανήκει. Αλλά, Μακεδονία, ένα σλαβογενές κράτος και σλαβόγλωσσο, το κράτος της Σερβίας και το κράτος της Δακίας. Αγαπητοί συνάδελφοι νεότεροι, τους μεγάλους τους κουράζω, διότι δουλεύουμε τα ίδια θέματα. Ξέρετε για πρώτη φορά πότε ονομάστηκε Ρωμανία και όχι Ρουμανία. Ρωμανία, τα γραμματόσημα κοιτάξτε, το κράτος της ενοποιημένης πλέον των παραδουναβίων περιοχών των ενοποιημένων το 1859-60 από τον Αλέξανδρο Κούζα. Μέχρι τότε ονομάζεται Δακία και ο Καποδίστριας μιλεί για Δακία. Λοιπόν, πέντε κράτη. Τι να γίνουν αυτά τα πέντε κράτη. Να απελευθερωθούν με την υποστήριξη της Ρωσίας, Τσάρο Νικόλαος, και μετά να δηλώσουν την ένωσή τους, να την η ανάσταση του Ρωμαίου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με κέντρο ελεύθερον την Κωνσταντινούπολη. Λίγο μετά ξεσπάει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και ανατρέπονται τα πάντα. Έπειτα οι μεγάλες δυνάμεις, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελαν την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά την αντικατάστασή της από μικρά κράτη, προτεκτοράτα όπως είπαμε. Το ίδιο ήθελε και η Ρωσία, η οποία δεν αποσυνδέθηκε ποτέ από το γερμανικό κατ' ουσίαν και φράγκικο, από την φράγκικη κληρονομιά της. Ξέρετε, η Ρωσία στην αρχοντική τάξη ήταν ένα είδος φεουδαρχίας δυτικού τύπου. Εμείς έχουμε γεωπολιτική φεουδαρχία. Ο καπάτσος αρπάζει χωράφια, αλλά ο σέμπρος του εδώ στα Επτάνησα ή ο Πολύγας μπορεί να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος και αυτό να πεθάνει μέσα στα χωράφια και στα στάρια. Στη Δύση υπάρχει η ρατσιστική φεουδαρχία. Άλλους ο Θεός έπλασε για να είναι κύριοι και ελεύθεροι και άλλους έπλασε για να είναι δούλοι. Untertan, subjects, συζή. Αυτή είναι η φεουδαρχία της Δύσεως. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν είναι διαμετρική η αντίθεση μεταξύ δυτικής φεουδαρχίας και δικιά μας. Ξέρετε που κορυφώνεται η φεουδαρχική συνείδηση των αδελφών μας ως ανθρώπων, δυτικών, εις τους γαλαζοαίματους και ερυθροαίματους. Εμείς, όλοι οι Ορθόδοξοι, όσο κακοί για να είμαστε εμείς, έλεγε ο Μακριάνης, εμείς είμαστε κακοί αλλά έχουμε καλό Θεό. Όλοι οι Ορθόδοξοι, στηριζόμεθα στο μυστήριο του βαπτίσματος και του χρήματος που το δέχονταν από τον αυτοκράτορα μέχρι τον απλούστερο πιστό. Αυτό τι σημαίνει. Όλοι ίσοι μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Ισότιμοι και ομότιμοι. Το χρήσμα. Τι είναι το χρήσμα. Χρήεται ο άλλος βασιλεύς, όχι κάποιου κράτους, του εαυτού του. Να κυβερνά τον εαυτό του. Ενώ εκεί έχουμε χρήση κάποιου για να διαδεχθεί τον πατέρα του ή τη μάνα του όπως γίνεται στην Αγγλία κλπ. Έπρεπε λοιπόν όπως σας είπα να συντριβεί ο Ρήγας κατά την δυτική και ρωσική διπλωματία διότι ήταν πλέον επικίνδυνος. Τελειώνω. Η Ρωμιοσύνη, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι είστε συνάδελφοι στην έρευνα και στο ενδιαφέρον για την ιστορία, η Ρωμιοσύνη ήταν και είναι μια ιδέα πολύ ενοχλητική για τη Φράγκικη Ευρώπη.
είναι το μόνιμο σκάνδαλο της Ευρώπης. Ο Ρωμαϊκός, ελληνοορθόδοξος δηλαδή πολιτισμός, αποτελεί για την Δύση πολύ δύσκολη υπόθεση. Το Βυζάντιο, όπως ονοματίστηκε από τους Φράγκους ιστορικούς, έπρεπε να θαυθεί μια για πάντα, διότι το Βυζάντιο είναι ο ορθόδοξος ελληνισμός στην απέραντη κοσμοπολιτική του διάσταση. Και ο μεν ελληνισμός ως ένα συστατικό του Ρωμαϊκού, όχι του Ρωμαϊκού, άλλο Ρωμαϊκό και άλλο Ρωμαϊκό. Μολονότι και η παλαιά Ρώμη δική μας είναι. Ο Ενίας παντρεύτηκε μια θυγατέρα του Οδυσσέως κατά τον Ισίωδο την Ρώμη. Αλκή, δύναμη, σε ελληνικό όνομα. Και δημιούργησε αυτή την πόλη όταν μετενάστευσαν αναζητώντες γη σε μια έρημη περιοχή. Ο Ρώμος και ο Ρωμήλος κατάγονται από εκεί και δεν είναι οι ιδρυτές το 753 από Ούρμπε Κόντιτα που λέμε. Βάση περιπτώσει τώρα ποιος, όχι εσύ, ποιος από τους άλλους ενδιαφέρεται. Όποιος έχει εξουσία υποτάσσει τα πάντα. Ξέρετε όμως, πάλι θα το πω για τους νέους. Δεν φοβάμαι καμία δουλεία. Σήμερα είμαστε υπό τη χειρότερη κατοχή. Διότι αυτή η κατοχή γίνεται με τη θέλησή μας. Έλεγε ο Χατζηδάκης ο Μάνος, ο πιο λεβέντης που πέρασε από αυτόν τον τόπο, ο ανδρικότερος των Ελλήνων, δεν ξέρω τι λένε, ερωτήθηκε μετά την υπογραφή το 81 της πλήρους εντάξεως της Ελλάδος από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον Μακαρίτη εις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και του λένε τι γνώμη έχεις, προσωπικός φίλος του Καραμαλή. Και λέει ο Χατζηδάκης, θα έχουμε τα κείμενα από τις εικόνες τις παλαιές και λέει ακούστε να δείτε, μπαίνουμε σε μια νέα τουρκοκρατία, μην ενθουσιάζεστε. Τον κοιτάζανε οι δημοσιογράφοι με την διαφορά ότι στην παλαιά τουρκοκρατία μπήκαμε κατακτημένοι, τώρα μπαίνουμε με την θέλησή μας. Σας είπα, είναι η στιγμή η κατάλληλη για να καταλάβουμε τι σημαίνει ο λόγος του Χατζηδάκη. Δεν απορρίπτουμε τους αδελφούς μας στην Ευρώπη. Και μακάρι αυτή η ορομοιοσύνη που αγνοεί ότι είναι ορομοιοσύνη και εμείς που εν μέρει το γνωρίζουμε να δώσουμε τα χέρια για να αποτινάξουμε με οποιοδήποτε τρόπο την δουλεία μέσα στην οποία μας κατεδίκασαν οι ισχυροί της Ευρώπης. Μακάρι να γίνει. Επομένως, ο ελληνισμός ως μέρος του τριπτύχου ελληνική γλώσσα και ελληνικός πολιτισμός. Πατερική παράδοση. Και λογοτεχνία. Δεύτερο, η ελληνική ή το ρωμαϊκό κράτος που γίνεται ρωμαϊκό μετά. Η κρατική ιδέα. Και τρίτον είναι ο ενιαίος συνδετικός κρίκος που για μας τους ανατολικούς είναι η πίστη. Ξέρετε, όταν λειτουργώ σε μια ορθόδοξη λειτουργία, με αξιώνει ο Θεός, έχουν Βούλγαρους, Κορεάτες, Κινέζους, Αφρικανούς κλπ. Και τους κοιτάζω και λέω, επειδή ασχολούμαι με την ιστορία, δόξα σε Κύριε δόξα. Είμαστε μέσα σε μια υπερεθνική ενότητα, υπερφιλετική ενότητα, χωρίς ο καθένας μας να εγκαταλείπει την πατρίδα του. Εγώ θα πεθάνω για την Ελλάδα, ο Κορεάτης για την Κορέα και το καθεξής. Αλλά δεν προσπαθεί ο ένας να υποτάξει τον άλλον, όσο είμαστε ορθόδοξοι. Σύμμαχοι όμως το έργο της υποταγής και του ελληνισμού και της ορθοδοξίας βρέθηκαν όλοι οι υποτισμένοι με τις πολιτικές αντιλήψεις του διαφωτισμού και στην ουσία εκφραγευμένοι Ρωμοί. Η δυτική πολιτική για τους Βαλκάνιους συνοψιζόταν στη θέση διαμελισμός της Ευρωπαϊκής Τουρκίας για την εμπόδιση ανασυγκροτήσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας, του Βυζαντίου. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι η δυτική και η ρωσική ιστοριογραφία καλλιέργησαν τη θεωρία ότι οι Ρωμαϊκές εθνότητες, όχι οι Ρωμαϊκές, οι Ρωμαϊκές εθνότητες, είμαστε δούλοι των Βυζαντινών. Μια θέση που υπεστήριξε κατά κόρον αιωνία τη μνήμη ο Αδαμάντιος Κοραής. Τρακτόρευε εντός εισαγωγικών τις δυτικές αντιλήψεις. Για να μείνουμε στην Ελλαδίτσα που όπως είπαμε τότε ο Μακαρίτης, Ρωμανίδης. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, η επανάσταση του 21 από πλευράς ρωμιοσύνης σημαίνει ουσιαστική ήττα της ρωμαϊκής ιδέας και θρίαμβο της φραγκικής πολιτικής των δυτικών δυνάμεων. Η αληθινή όμως ήττα της ελληνοορθόδοξης ρωμιοσύνης είναι η πνευματική άλωσή της, που συνετελέστηκε και συντελείται βαθμιαία στο πλαίσιο του ορθολογικά δομημένου κράτους. Αυτή η διαδικασία άρχισε το 1830 και ολοκληρώνεται σήμερα. Όσο όμως εμείς διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη,
δεν θα υποδουλωθούμε ποτέ. Ευχαριστώ. Στοχαστικό μοντέλο, στοχασμό, πρέπει ουσιαστικά να βάλουμε σε μια τάξη, μια τακτοποίηση των πραγματικών γεγονότων. Εάν θεωρήσουμε, αν και στο πλαίσιο της επικαιρότητας του 21, δύο μεγάλα γεγονότα. Την άλωση της πόλης και το 21. Δύο γεγονότα χωρίς να εκφράσουμε, να δώσουμε οποιοδήποτε χρωματισμό σε αυτά τα γεγονότα. Και πάρουμε τα διάφορα ρεύματα στοχαστικών μοντέλων που εσείς έχετε, από ό,τι είδα, ασχοληθεί πάρα πολύ. Μπορούμε να βρούμε κάποιες συμβολές, όταν εννοώ συμβολές εννοώ τομές αυτών των ρευμάτων στη διαδρομή από την πόλη μέχρι το 21. Και αν υπάρχουν αυτές, έχετε διαπιστώσει ποιες είναι αυτές. Διότι διαπίστωσα προηγουμένως ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα, δεν είναι ιστορικός, μεταξύ του Κοραή και του Ρίγα Φεραίου. Και φαντάζομαι και σε άλλα επίπεδα, όπως τα έχετε διευκρινίσει προηγουμένως. Θυμάμαι το λόγο του Ευαγγελίου, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα εστήριχτε, όχι ημών. Οι ιστορικοί λένε μεταξύ τους και οι Ρωμοί. Είτε είναι Σέρβοι, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Ελλαδίτες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, υπάρχει μια διαμετρική αντίθεση, η οποία διεκτυρώνεται μόνο όταν το συμφέρον αφορά στο έθνος και όχι στα πρόσωπα και τα ατομικά μας συμφέροντα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στον διεισμό που δημιουργείται στο Βυζάντιο ακόμη, χρησιμοποιώ τώρα συμβατικά τους όρους, στο Βυζάντιο έχουμε τον πρώτο διεισμό μετά το 1204 ή κυρίως μετά το σχίσμα. Η Ανατολική Παράταξη, η Φραγκική Δυτική Παράταξη. Χάσμα μέγα. Ο πλήθωνο γεμιστός διευρύνει αυτό το χάσμα. Αλλά πάνω απ' όλα έθετε το έθνος. Ενώ ο Βυσαρίων δεν έθετε το έθνος. Έθετε άλλα συμφέροντα και κυρίως το προσωπικό του συμφέρον. Είναι καρδινάλιος και πολύ λίγο να γίνει και πάπας. Αναντήρητα. Εκεί στηρίζομαι. Τώρα να τον κάνανε δια της βίας, δεν ξέρω, θα τον εκλέγανε σήμερα, ας πούμε, Πάπα Ρώμης, θα έλεγα δια της βίας τον εξέλεξα. Δεν αστείευομαι. Ο πλήθωνο γεμιστός, νεοπλατωνικός, εκινείται μέσα στα πλαίσια της νεοπλατωνικής θεωρίας που είναι θρησκεία. Και ο Πλάτων έχει θεοκρατικό χαρακτήρα, δέστε τους νόμους, είναι θρησκεία ο πλατωνισμός, αλλά και ο νεοπλατωνισμός συνεχίζει αυτό το θρησκευτικό χαρακτήρα της πλατωνικής φιλοσοφίας. Λοιπόν, έλεγε, για να μονιάσουμε οι Έλληνες, το λέγω τώρα απλά, ας ακολουθήσουμε την αρχαία θρησκεία. Βέβαια, ο νεοπλατωνισμός, επιτρέψτε μου να το πω, βλέπετε αμέσως στα αγκάθια. Όπως και ο Πλάτων στους νόμους έλεγε ότι όποιος δεν ακολουθήσει αυτή τη θρησκεία, τη δική μου, καταδικάζεται σε θάνατο. Ο Πλάτων. Ο Πλήθων λέει το ίδιο στους νόμους. Και εμείς λέμε, συμβολικά έκαψε ο Γενάδιος, ο Σολάριος, ένα αντίγραφο, όχι όλο, ένα αντίγραφο του νόμου. Μπορείτε να φανταστείτε έναν ορθόδοξο στη συνείδηση που θα πει καταδικάζεται όποιος δεν δεχτεί την πίστη μας. Είναι ειδωλολατρία δηλαδή. Αντί να τον επαινούμε, τον καταδικάζουμε. Βλέπετε ότι η ιδεολογία καλύπτει την έρευνα και αποσιωπά την έρευνα. Ο Πλήθων όμως αγαπούσε το έθνος, το γένος μας. Πήγε στην Φεράρα, η σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, για να στηρίξει την Ορθοδοξία. Και όταν ήρθε η ώρα να υπογράψουμε όλη η Ανατολική, ο Μάρκος ο Γενικός, μαθητής του Πλήθων, και ο Πλήθων δεν υπέγραψε. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Μάρκος που δεν υπογράφει, είναι και ο Πλήθων. Αιωνία η μνήμη και τον δύο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από την ώρα που κυριαρχεί η αγάπη προς το έθνος, εξομαλύνονται όλες οι αντιθέσεις. Αν συμβαίνουν τέτοια παραδείγματα και σήμερα, έχουμε συγκλήσεις οι οποίες είναι ευλογημένες. Σπάνια όμως βλέπω τέτοιες συγκλήσεις. Είναι οι οπαδοί των δυτικών θεωριών που εν ολίγης αναφέραμε προηγουμένως, των ταυτισμένων με τις φραγκικές διαθέσεις και έχουμε και τους άλλους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι μέσα στην έννοια της ενιαίας ρωμιοσύνης, της ελληνικής ρωμιοσύνης που είναι ελληνικός πολιτισμός, ρωμαϊκή κωνσταντινοπολίτικη ιδέα και ορθοδοξία, ο συνδετικός κρίκος. Ξέρετε, διαβάζω με συγκίνηση τους ξένους, ράνσιμα, ο Τόνιμι,
το συνδετικό στοιχείο όλων των πολιτών της Νέας Ρώμης ήταν η Ορθοδοξία. Ποια Ορθοδοξία, η δική μου, μακριά, η Ορθοδοξία των Αγίων της Εκκλησίας. Έχουν δίκιο οι πολεμούντες στην Ορθοδοξία, διότι εμείς πέφτουμε σε έναν Ορθοδοξισμό, που είναι μια ιδεολογικοποιημένη Ορθοδοξία, που το μόνο που αξίζει είναι ρίπτεστε και καταπατήστε υπό τον ανθρώπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκλήσεως εκεί που υπάρχει εθνικό φιλότιμο, να το πω ρωμαϊκά. Σήμερα βλέπετε τα κόμματα. Ποιες συγκλήθηκαν ή για να μείνουμε στα δεσμά της ευρωπαϊκής οικονομιστικής θεωρίας, όχι όμως ή για να μείνουμε διαιρημένοι και να κάνουμε ψηφοδηρία. Εάν όλα τα κόμματά μας, από την δεξιά μέχρι την αριστερά, εφόσον είναι δημοκρατικά κόμματα, όλα τα κόμματα έδιναν τα χέρια και έλεγαν «Είναι κρίσιμη περίοδος και ταυτιζόμεθα όλοι για να στηρίξουμε τον ελληνισμό στην κρίσιμη στιγμή». Αυτό θα ήταν η Ανάσταση. Αλλά δεν το βλέπω. Αν ήταν Έλληνες. Δεν το βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, να διευκρινίσετε λίγο, αν και εφόσον είχε πετύχει η διαδικασία Ανάστασης και απελευθέρωσης των οπτικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όλων των Ελλαδιτών, των Βουλγάρων, των Βλάχων, των Μολδαβόνων, όσων αναφέρατε, και έστω ότι τα πράγματα ιστορικά είχαν κυλήσει αλλιώς, τότε ως βάσει της έρευνας ο σωστότερος όρος περιγραφής των πολιτών αυτής της υποθετικά απελευθερωμένης περιοχής, πώς θα ήταν σωστότερος να εμφανίζεται και πώς θα πρέπει να ονοματιζόμαστε? Θα ήταν η Γρεκική Αυτοκρατορία του Ρίδα. Γρεκική. Διότι το Γρεκική το καταλαβαίνουν όλοι, ενώ το Ελληνική το ταυτίζουμε το Ελλαδική. Τότε Γρεκική, όταν εννοείται, θα αφορούσε επί του Greek Empire. Και εμάς και τους Βούλγαρους και τους Ρωμάνους και τους Μαυροβουλίδες. Ο κάθε ένας διατηρεί την αυτοτέλειά του στα όρια της επαρχίας του, αλλά όλοι έχουμε, όχι στην Ομοσπονδία, Ομοσπονδία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Και εκεί πόνταρε ο δικός μας ο Καποδίστριας. Όταν μιλούσε για τα πέντε ανεξάρτητα αυτόνομα κράτη, αλλά ξέχασε ο Καποδίστριας ή μάλλον δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο, γι' αυτό δεν το ήθελαν ούτε οι Ρώσοι. Όταν μιλούσαν οι Ρώσοι για ανάσταση της αυτοκρατορίας, ήθελαν Κωνσταντινούπολη δική τους και πρίγκιπα Ρώσο. Για τον Κωνσταντίνο, τον εγγονό της Κατερίνης της Δευτέρα. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Απέχει από το σωστό και από την αλήθεια ιστορικά η περιγραφή η Γραϊκική Αυτοκρατορία με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Κοιτάξτε. Ένα αυτό και δεύτερο, πώς, από πού προκύπτει ο όρος Γρεκός, Γραϊκικός και όλα αυτά τα παράγοντα? Αριστοτέλης. Πρώτον όρον έχει τον Γρεκός και μετά τον όρον Έλληνας. Ήδη από τον Όμηρο εναλλάσσονται αυτοί οι όροι. Δική μας είναι, σας είπα. Ένα έθνος με μακρόχρονη ιστορία είναι επόμενο να χαρακτηρίζεται με διάφορα ονόματα. Ο δάσκαλος μου, ο Νικόλαος Τωμαδάκης, έχει ένα βιβλίο, μια μεγάλη μελέτη για το θέμα, με το θέμα «Ο αναντικατάστατος ελληνισμός». Και μάλιστα πήγα και τον συνήγησα ένα χρόνο πριν πεθάνει και μου λέει, ήμουν έτοιμο να σε πετάξω από το παράθυρο. Επειδή χρησιμοποιούσα τον όρο Ρωμαίος και Ρωμιός. Μου λέει, τώρα καταλαβαίνω, του έδωσα το βιβλίο μου «Τουρκοκρατία» και έφρυτε. Λέω, γράφω από κάτω «Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». Και με αγκάλιασε και με φίλησε. Τι θέλω να πω λοιπόν. Ο Τωμαδάκης και όλοι αυτοί, μεγάλοι. Ξέρετε, τα λάθη τα κάνουν στην επιστήμη οι μεγάλοι. Μεγάλα λάθη, μεγάλη και μεγάλα λάθη. Ένα λάθος του Τωμαδάκη. Πιστεύω ότι απέκρυβε την αλήθεια. Όπου βρεθώ, λέει, ο δάσκαλός μου στην έρευνα είναι ο Νικόλαος Τωμαδάκης και όχι η θεολογική σχολή, στη φιλοσοφική σχολή. Ήτανε δυνατόν κριτικός να γράφει ότι για πρώτη φορά ο όρος Ρωμιοσύνη, κατά τα ποντιακά δεδομένα, χρησιμοποιείται στα τέλη του 19ου αιώνα από καραγιοζοπαίκτες και θεολόγους, Ευσταλιώτης κλπ. Και μετά ο Κωστής Παλαμάς. Όταν από τα μέσα του 18ου αιώνα υπήρχε το έπος του Δασκαλογιάννη σε ένα χωριό δίπλα από το χωριό του Τωμαδάκη, που έχει πάνω από 100 φορές τον όρο Ρωμιοσύνη. Όταν θα γίνει η Ρωμιοσύνη, θα επαναλαμβάνει το έπος της Κρήτης, η επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Τι θέλω να πω λοιπόν με αυτά? Ότι πρέπει ο άνθρωπος
να περάσει περίοδο μεγάλης Τεσσαρακοστής, Ορθόδοξη. Να καθαρθεί η καρδιά, να αποσυνδεθούμε, να αποδεσμευθούμε από όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε στον κόσμο, Απόστολος Παύλος, για να μπορέσουμε να καθαρίσει η καρδιά και το μυαλό και να σκεφτούμε ελεύθερα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, τι θα γινόταν και πώς θα γινόταν, με συγχωρείτε, δεν σας διορθώνω, είναι αυτό που λέγαμε, πώς είναι ήχομεν, όμοιοι τυφλείς ανήμεν. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά για να το διαισθανθεί ο Καποδίστριας και να θέλει την Ανάσταση στην αρχή της Βαλκανικής, εννοούσε μετά και τη Μέση Ανατολή κλπ. Σημαίνει ότι κάποια δυνατότητα υπήρχε. Και νομίζετε ότι η δολοφονία του Καποδίστρια ήταν τυχαία. Ένας ταξίαρχος εν αποστρατεία έχει γράψει ένα έργο 1.300 σελίδων, το συνιστώ σε όλους, ποιοι δολοφόνησαν τον Καποδίστρια. Επειδή έκαμε την καλύτερη έρευνα, το συνιστώ. Θύμησέ μου, Δημήτρη, το όνομά του. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είμαι κουρασμένος. Μιλώ τις δύο μέρες. Οπότε, λοιπόν, ο Καποδίστριας σκοτώθηκε από άλλες δυνάμεις, όχι από τους Μαυρομιχαλαίους. Αλλά αυτό δεν θα σας το αναλύσω τώρα. Θα σας φέρω το όνομα και λοιπά, θα σας το στείλω και μπορείτε να το προμηθευτείτε από ερευνητικής πλευράς. Αμέσως τελειώνω. Οπότε λοιπόν ο Καποδίστριας, ξέρετε γιατί, έγινε επικίνδυνος. Διότι ενώ με τα αυτοκέφαλα της Βαλκανικής αποσυνδέονται οι επαρχιακές εκκλησίες της Ελλάδος, της Σερβίας κλπ. Από το οικουμενικό κέντρο που είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ελληνόφωνο, ελληνική παράδοση, τα πάντα ελληνικά. Όχι όμως δικτατορικά επιβολή. Ο Καποδίστριας ενεργεί, ο Δημήτρης έχει αναφερθεί σε προηγούμενη περίοδο, ο Καποδίστριας ενεργεί ώστε να επανασυνδεθούμε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μετεκαλέσα, το λέει ο οικονόμος, σε ένα σπουδαίο κείμενο, τον απορρέοντος και πραστού και μετέπειτα κοινουρίας Διονύσιο, Παρδαλών ονόματι, τον καλεί λοιπόν και του λέει το ταχύτερο ετοιμάσου να πας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο γιατί ήξερε τις εξελίξεις της Ευώπης. Και πριν απέλθει ο Διονύσιος εις το Πατριαρχείο, ετελεύθησε, γράφει ο οικονόμος, στο Ρώσο πρέσβη Τιτόπ, ετελεύθησε ο κυβερνήτης. Δεν ετελεύθησε, τον τελευθήσανε. Έβλεπαν ότι αρχίζει με έναν άλλο τρόπο μέσα από την πίστη να ενοποιεί τους Ορθοδόξους. Βέβαια είναι οι διαπλοκές τεράστιες. Θα μου πείτε, σήμερα θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Έχω μάθει κάτι που είναι νομίζω και καθαρά ελληνικό και καθαρά Ορθόδοξο. Δηλαδή, μπορεί να φιλήσω το χέρι του άλλου και τον νονό το χέρι φιλούμε, έτσι ο Μάρλον Μπράντο. Φιλούμε λοιπόν το χέρι, αλλά όχι να υποδουλώνουμε και να νομίζω ότι είναι ο ευεργέτης μου. Κάνω μετάνια διότι δεν μπορώ να του δαγκώσω το χέρι. Και μιλώ ως Έλληνας αυτή τη στιγμή. Όχι όμως να λέω οι σωτήρες μας, αυτοί που μας σώζουν και λοιπά, τα μνημόνια και όλα αυτά. Ξέρω ότι είμαστε υποδουλία, διότι αυτό οι πολιτικοί μας επεδίωξαν και σε αυτό μας οδήγησαν. Από εκεί και πέρα όμως, διατηρούμε την εσωτερική μας ελευθερία και νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα της επιβίωσης αν ξαναγυρίσουμε στην συνειδησιακά, στην ενετική περίοδο όπου μας έσωζε η ένωση μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, αφήστε τους παπάδες, εκκλησία είναι η σύναξη. Όπως δε και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που ο Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε αν όταν γυρίσω δεν βρω εδώ κοινότητα, κοινότητα, τότε δεν θα ξανάρθω στο χωριό σας. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη μας δίκη και η μεγαλύτερη ελευθερία. Τι με νοιάζει ποιος κυβερνάει, όπως στην Τουρκοκρατία, ποιος ενδιαφέρεται, ποιος είναι ο Σουλτάνος του Κωνσταντινούπολη. Ή στο Βυζάντιο, ποιος ενδιαφέρεται στα άγραφα, ποιος είναι ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου. Είχαμε τη δική μας εσωτερική ελευθερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάματε. Σύντομος εσύ, σύντομος και εγώ. Όχι, δεν τελείωσα. Τώρα άρχισα, αλλά πρέπει να σταματήσω. Ευγένιος Βούλγαρης. Ναι. Ο Ευγένιος Βούλγαρης έχουμε τα κείμενα ενός Καλευρά, ιερολογή του, ταγματάρχου του μηχανικού, τον οποίο υποτιμά ο Βακαλόπουλος, γιατί δεν είναι λόγιος και σπουδαίος. Δεν είναι δε και πολύ δυτικός. Εγώ θέλω όλες τις μαρτυρίες.
όταν κάναμε το έτσι, καταρτήσαμε το αρχείο του Ιξουρίου με την Παπαδιά, βρήκαμε ένα φάκελο γεμάτο με 300-400 αποδείξεις αμπελοεδαφείων, δηλαδή ήταν τα αμπέλια. Και έγραφα πάνω από ποιον και από πού δίνουνε στα φύλλη και από ποιους εισπράττουν τα χρήματα. Επειδή ήμουνα το μαδακικό στην έρευνα, δεν χαλάσαμε τίποτα. Το βάλαμε σε μία πλευρά, έγινε διδακτορική διατριβή στη γεωπονική σχολή, όπως λέγεται, Γεωργικό Πανεπιστήμιο, με βάση την διακίνηση της σταφίδας επί Αγγλοκρατίας, εις το Λιξούρι που έχει το μεγαλύτερο φως και τη μεγαλύτερη παραγωγή, τουλάχιστον τότε, σταφίδας. Θέλω να πω λοιπόν, τίποτε δεν πρέπει να χάνεται. Πρώτα θα τα έχουμε όλα μπροστά μας και θα ερευνούμε βάση των δεδομένων και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα ερμηνεύσουμε την ιστορία. Ο ιστορικός, θα είπα, δεν είναι δικαστής. Γιατί έγινε αυτό έτσι, έγινε άσχημα, γιατί τότε προβάλλω τον εαυτό μου και τη θέλησή μου μέσα στην προοπτική της ιστορίας. Εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Από εκεί και πέρα ο αναγνώστης θα κρίνει αν ήταν έντιμος ο πόλεμος. Τώρα προλίγου η εγγονή μου η μικρή διάβαζε για αυτό το Πελοποννησιακό πόλεμο. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί έγινε έτσι και όχι αλλιώς. Έτσι δεν λέμε όλοι οι συνάδελφοι που διδάσκουν φιλοσοφία της ιστορίας. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας και ας μείνουμε ελεύθεροι μέσα μας για να είμαστε όντως ελεύθεροι. Ευχαριστώ.